Και πάμε να κάνουμε μία βόλτα στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να δούμε, γιατί δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη που ταλαιπωρείται από τον κορονοϊό. Πάμε Εύρο, Αλεξανδρούπολη, Στάτους. Καλός φίλος, Σταύρος Αποστολίδης. Σταύρε μου, καλώς απόγευμα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, δώστε μας μια εικόνα τελευταία. Εάν θεωρήσουμε ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην εντατική, στην ίδια κατάσταση περίπου είναι και ο Εύρος από χθες. Ένα 24ωρο εξαιρετικά δύσκολο. 69 κρούσματα στα καλά του καθομένου. Νομίζω όταν μάλιστα μέχρι πρότινος ήμασταν σε πολύ μικρότερους αριθμούς. Νομίζω πως είναι μια θεαματική προς το επιταχύρο βεβαίως εξέλιξη, η οποία όπως αντιλαμβάνεστε ανησύχησε τους πάντες. Έχει και πίεση στο υγειονομικό σύστημα οι 60, τα 69 κρούσματα, δηλαδή έχουμε νοσηλεύσεις. Ναι βεβαίως, υπάρχουν και αρκετοί νοσηλευόμενοι. Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι χθες ήταν η χειρότερη μέρα για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Θυμίζω πως το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης είναι και νοσοκομείο αναφοράς. Πάντως ήταν η χειρότερη μέρα υπό την έννοια του ότι είναι η πρώτη φορά που μέσα σε μία μέρα, μέσα σε ένα 24ωρο, είχαμε τέσσερις θανάτους ταυτόχρονα. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσαι, δημιούργησε και στο προσωπικό του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης μία απογοήτευση, με την έννοια του ότι οι άνθρωποι αυτοί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν τους ανθρώπους, τους ασθενείς του κορονοϊού εν ζωή και να δημιουργήσουν τις καλύτερες, τις ιδανικότερες συνθήκες για να μπορέσουν να τους θεραπεύσουν. Είναι ένα στίγμα που χάσανε και μου έλεγαν νωρίτερα το πρωί πως αισθάνονται πάρα, πάρα πολύ άσχημοι για τον μεγάλο, για τα δεδομένα του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, αριθμό θανάτων μέσα σε ένα 24ωρο. Εκτός από Αλεξανδρούπολη, στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Να πούμε ότι καλά, οι δικές μας αναφορές είναι περισσότερο για την Αλεξανδρούπολη, γιατί είναι και το νοσοκομείο της αναφοράς, αλλά πρέπει να πω πως εδώ και δύο ημέρες στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης έχουμε 5 επιπλέον κλίνες. Είχαν προετοιμαστεί άλλες 5 επιπλέον την προηγούμενη εβδομάδα για να υποδέχονται ασθενείς με τον κορονοϊό. Παράλληλα, αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στο Διδημότυχο, όπου πλέον το νοσοκομείο του Διδημοτήχου θα δέχεται και αυτό πλέον σε λίγες ημέρες ασθενείς COVID. Και το Διδημότυχο. Δεδομένο, και το Διδημότυχο βεβαίως, αλλά το ίδιο ισχύει και σε όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά νοσοκομεία. Θα γίνει το ίδιο και στην Κομοτηνή, θα γίνει το ίδιο και στην Ξάνθη, στα νοσοκομεία δηλαδή στις επιτόπου περιοχές. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν είναι νοσοκομείο αναφοράς. Νομίζω έχει τελειώσει αυτή η ιδρύμα, έχει τελειώσει πια αυτό. Έχουμε περάσει σε ένα δεύτερο επίπεδο και νομίζω πως και αυτό ακόμα καταδεικνύει το μέγεθος της πανδημίας και των προβλημάτων που δημιουργεί. Σταύρος Αποστολίδης από την Αλεξανδρούπολη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα, να είσαι καλά. Καλησπέρα Δημήτρη. Και πάμε στο Κιλκής. Καλός συνάδελφος Θεοφύλακτος Παγλαρίδης από τις εφημερίδες Ειδήσεις και Πρωινή. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα κύριε Συρμάτζη. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές. Σε ένα Κιλκής το οποίο, όπως διαβάζω στο ειδήσεις.gr στο site των εφημερίδων, βλέπω την τελευταία εβδομάδα 282 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ ήταν 110 την προηγούμενη εβδομάδα. 110 την πιο μπροστά. 7 ημέρα είναι, δεν είναι ακριβώς εβδομάδα όπως ταιριάζει στην έκδοσή μας. Αλλά θα σας πω κάτι καινούριο τώρα, περιμένοντάς σας, έκανα έναν υπολογισμό αμέσως. Τα ενεργά κρούσματα, δηλαδή τα κρούσματα του τελευταίου 14ημέρου, των δύο τελευταίων εβδομάδων, στον νόμο Κιλκής είναι 431. Αυτό σημαίνει λέει, και πίεση στα νοσοκομεία. Βεβαίως. Αυτό λέει πολλά, δοθέντως ότι τα κρούσματα συνολικά από την αρχή της πανδημίας στο νόμο Κιλκής είναι 577. Δηλαδή τα κρούσματα των δύο τελευταίων εβδομάδων, ναι, μέχρι και χθες Τετάρτη, είναι 431 σε ένα σύνολο από το Μάρτι 577. Αυτό δείχνει τον καλπασμό και την έξαρση ακριβώς, ναι, και την έξαρση που υπάρχει των κρουσμάτων στο νόμο Κιλκής. Τώρα τι γίνεται στο νοσοκομείο σας? Στο νοσοκομείο εμείς στον Κιλκής, αγαπητέ κύριε Συρμάτση, έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα. Είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα νομού σε επίπεδο τέταρτης υγειονομικής περιφέρειας από κεντρικής Μακεδονίας, έτσι χοντρά-χοντρά, δεν είναι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, που δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας. Το νοσοκομείο Κιλκής δεν έχει ΜΕΘ. Και τι συμβαίνει με τους ασθενείς σας, γίνονται διακομιδές? Γίνονται διακομιδές, γίνονταν διακομιδές όταν χρειάζονταν στην Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα το εξής, μέχρι πριν μερικές μέρες δεν ήταν καν και ως νοσοκομείο
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Δηλαδή τα ότι όπου υπήρχε νόσος απευθείας κατευθυνόταν στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και τα ήπια χαρακτηριστικά. Πριν από μια εβδομάδα, έτσι χοντρικά να σας πω, ορίστηκαν και τα δύο νοσοκομεία, και του Κλικής και της Γουμένησας, ως νοσοκομεία που τα οργάνωναν και ήδη οργάνωσαν κλινικές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, αλλά βέβαια επειδή λείπει η ΜΕΘ και από το ένα και από το άλλο, αυτά όλα ισχύουν για ασθενείς με ήπια τη μορφή της νόσου. Όταν βαρύνει και χρειαστεί ΜΕΘ, διακομίζονται. Τώρα οι απλές κλίνες στο νοσοκομείο Κιλκής ήταν 40 πια. Ακόμα δεν έχουν, στο νοσοκομείο Κιλκής είναι 40, λιγότερες είναι στην Αγουμένησα. Το θέμα είναι ότι ακόμα σε επίπεδο ήπιων ασθενών αντέχει, εξάλλου μόλις τώρα έχει δημιουργηθεί. Θέλουμε να πιστεύουμε, ή μάλλον έτσι όπως πάει να προσευχόμαστε πια, να μην κάποια στιγμή να περάσουμε την καμπή και να αρχίσει η μείωση των κρουσμάτων. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε ακόμα και για τα ήπια ήπιας μορφής συμπτώματα. Πιέζουν το σύστημα υγείας. Βεβαίως. Πού εμφανίζεται, να κλείσουμε με αυτό. Βλέπω στον τίτλο σας ότι αλωνίζει ο εχθρός ιός και σε πόλεις και σε χωριά του Κιλκής. Άρα έχετε κυρίως πρόβλημα. Είναι διάχυτο πια. Είναι διάχυτα. Κρούσματα είναι διάχυτα. Φανταστείτε ότι σε μια πόλη 20 και κάτι χιλιάδων έχουμε εκατοντάδες κρούσματα. Ενεργά κρούσματα. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να αναγνωρίσει έναν γείτονά του, έναν φίλο του, έναν μέσα στο σπίτι του. Είναι πολλά κρούσματα αυτά για να περάσουν απαρατήρητα, για να είναι, ξέρω εγώ, να λες ότι δεν με νοιάζει εμένα, δεν με αφορά, είναι κάπου μακριά. Είναι πια μέσα στις γειτονιές μας, μέσα στα διαμερίσματα, μέσα στα σπίτια μας. Καλή δύναμη, καλά ρεπορτάζ, καλή δύναμη στο Κιλκής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θεοφύλακτος Παγκλαρίδης από τις εφημερίδες Ειδήσεις και Πρωινή. Και από τον Εύρο στο Κιλκής και από εκεί στη Δυτική Μακεδονία, Ζήσης Πιτσιάβας από το ύπτολεμαίος.gr. Ζήση, καλό σου απόγευμα. Γεια σου Δημήτρη. Θέλω τη δική σας εικόνα. Πώς ξημερώνεται κάθε μέρα. Οι πρώτες περιοχές που μπήκαν σε lockdown και έφεραν και την υπόλοιπη χώρα. Σιγά σιγά. Κοίταξε, μπορεί να είναι και οι πρώτες περιοχές που σταδιακά θα λύσουν το πρόβλημα, αλλά αυτό δεν είναι. Να το λέμε τώρα, προσοχή χρειάζεται όπως είναι φυσικά. Τα νούμερα παίζουν καθημερινώς, άλλες φορές ψηλά, άλλες χαμηλά. Που σημαίνει ότι υπάρχει φορτίο. Εντάξει, ναι, σημαίνει ότι δεν έχουμε τελειώσει. Από εκεί να ξεκινήσω. Πάντως δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία των προηγούμενων ημερών, κυρίως στην Κοζάνη και στην Καστοριά, αυτό θέλω να πω. Αν και το νοσοκομείο της Κοζάνης έχει, προφανώς έχει νοσηλευόμενους και ύποπτα κρούσματα, δεν έχει όμως την τεράστια πίεση, λειτουργεί πέρα από τα όρια του φυσικά, δεν το συζητώ, αλλά όχι την τεράστια πίεση και το φόβο που είχε τις προηγούμενες εβδομάδες. Εκτιμάς ότι έπαιξε το ρόλο του η γενική σε όλη τη χώρα καραντίνα, αυτό το υλικό απαγορευτικό που απαγορεύει και τον από νομό σε νομό τις μετακινήσεις? Θυμίζω ότι εμείς είχαμε τοπικό lockdown πρώτη στη χώρα, έτσι, από τις 16 Οκτωβρίου. Άρα είμαστε λίγο πιο μπροστά, θα έλεγα, στα μέτρα από ότι η υπόλοιπη Ελλάδα. Ενώ η Κοζάνη ακολούθησε και λίγο η Καστοριά, μετά ήρθε το ολικό lockdown. Εντάξει, εκεί βεβαίως που υπάρχει το αντίστροφο, Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, είναι οι νομοί Φλόρνας και Γρεβενών, όπου τα Γρεβενά ήταν ένας ήταν πράσινος COVID free, δομός. Ακριβώς, ναι, ήταν πράσινος. Ένας πράσινος δομός, γύρω-γύρω κόκκινα όλα. Και ξαφνικά είχαμε μια έξαρση στη Δεσκάτη. Μάλιστα σήμερα ο Δήμαρχος της Δεσκάτης εκεί έχει ζητήσει και την αναστολή λειτουργίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς έχει στείλει επιστολή στην Υπουργό Παιδείας δίνοντας αριθμούς που δείχνουν ότι στα δημοτικά σχολεία από τους 150 μαθητές στη Δεσκάτη πηγαίνουν μόνο οι 15 και στους παιδικούς σταθμούς δεν πηγαίνει κανένα παιδί. Προφανώς με τους γονείς να φοβούνται για δεν τα έχουν χρονέων. Τα ίδια στοιχεία και το Υπουργείο Παιδείας από τους κατατόπους διευθυντές. Δηλαδή με κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα, Ζήση, για τα σχολεία. Βλέπουμε γύρω γύρω και παιδιά που νοσούν, τμήματα να κλείνουν, δάσκαλοι να νοσούν, και επιμένουμε
παρόλο που θα πάμε σε πιο αυστηρά μέτρα, σε ανοιχτά δημοτικά και νηπιαγωγεία. Ναι, και βέβαια παιδικού σταθμού παράλληλα. Αυτή είναι η μεγάλη παράμετρο που συζητείτε, σου λέω, από το πρώτο, από την επιβολή τοπικού lockdown στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, που αναρωτιόταν όλοι γιατί δεν κλείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων, έτσι. Ναι. Αυτό λέγαμε τότε. Ο κύριος Χαρδαλιάς που είχε έρθει τότε στην περιοχή έλεγε ότι η εκπαίδευση δεν δίνει κρούσματα και άρα δεν υπήρχε λόγος να αφήσουμε τα παιδιά να κυκλοφορούν οπουδήποτε, ειδικά τότε που είχε και έναν καλύτερο καιρό, θα έλεγα, ναι, στα μέσα του Οκτώβρη. Εντάξει, αυτά είναι ζητήματα που τα ελέγχουν προφανώς οι ειδικοί. Τι να σου πω, γενικότερα στα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία της περιοχής η ενημέρωση είναι ότι δεν υπάρχει απουσία μαθητών μαζική, έτσι. Προφανώς η Δεσκάτη είναι μια περιοχή που υπήρχε απότομη έξαρση και φόβος. Και αυτό έπαιξε το ρόλο. Ναι, και στο κέντρο υγείας υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με μεγάλο αριθμό προσωπικού μεταξύ των οδών και γιατροί φυσικά είναι εκτός μάχης, γιατί είτε ήρθαν σε επαφή με κρούσμα είτε είναι ήδη οι ίδιοι φορείς του κορονοϊού πλέον. Και αστυνομικοί στην περιοχή και σήμερα τρεις υπάλληλοι στο Δημαρχείο από ράπτητες που έγιναν. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το μικρό δήμο της περιφερειακής ενότητας των Ρεβενών. Ναι, κλείνοντας, διαβάζω και για μια ανησυχία στις μονάδες ΜΙΝΚ στην Καστοριά. Ναι, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη υπόθεση που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή μετά τα όσα έγιναν στη Δανία, για όσους δεν το γνωρίζουν. Η Δανία πήρε μια απόφαση να θανατώσει γύρω στα 17 εκατομμύρια ΜΙΝΚ. 17 εκατομμύρια ΜΙΝΚ. Ναι, ναι, καλά. Η Δανία είναι η πρώτη, παγκόσμια πρώτη χώρα στην παραγωγή ΜΙΝΚ. Έτσι. Το 40% της αγοράς έχει, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, εδώ αυτό που συμβαίνει είναι ότι ξεκίνησαν από χτες τα rapid test στους εκτροφείς και στους εργαζόμενους στις φάρμες, οι οποίοι είναι περίπου 500 σε καμιά 90 φάρμες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στην Κοζάνη και στην Καστοριά. Στην Καστοριά, σε 91 τεστ που έγιναν σήμερα, ήδη βρέθηκαν 10 θετικοί. Μιλώ για ανθρώπους, έτσι τώρα, δεν μιλώ για τα ζώα, θα πω και για τα ζώα παρακάτω, εκτροφείς ή ιδιοκτήτες. Αυτό δεν σημαίνει απόλυτα στα Ρεβενά και στη Φλόρινα κανένας. Αύριο θα γίνει διαδικασία στο Βόλιο, στην Κοζάνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μετάδοση είτε από τους ανθρώπους στα ΜΙΝΚ, είτε από τα ΜΙΝΚ στους ανθρώπους. Πάντως, σε μονάδα του Βοΐου έχει διαπιστωθεί τις τελευταίες μέρες απώλεια ζώων, δηλαδή νεκρά ζώα, έτσι. Εκεί βρέθηκαν στελέχη της κτηνιατρικής υπηρεσίας και έχουν πάρει δείγματα και από νεκρά και από ζωντανά ζώα από μονάδα στην οποία ο εκτροφέας έχει διαπιστωθεί ότι είχε κορονοϊό. Άρα, προσοχή, το ξαναλέω, υπάρχει ανησυχία και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των επόμενων ημερών. Το ξαναλέω ότι δεν υπάρχει σύνδεση, απόδειξη σύνδεσης ακόμα. Ελέγχεται. Έτσι, να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό που λέμε. Γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο κλάδο, ο οποίος πάγει καλά από ό,τι λένε οι εκτροφείς σε αυτήν την περίοδο. Ελέγχεται, έχουν σταλεί τα δείγματα στην Αθήνα για να γίνουν περαιτέρω αναλύσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Ζήση Πιτσιά, βασίπτωλεμέος.gr, Δυτική Μακεδονία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Έξαρση του κορονοϊού, της πανδημίας και στην περιοχή της Λάρισας. Δεν είναι εφικτή η σύνδεσή μας με τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Ανδρεάκη από το Larisa.net. Ο πρωινό ρεπορτάζ αναφέρει ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας του νομού Λάρισας, τον κύριο Νίκο Νταφούλη, από τις 20 κλίνες μεθ COVID, οι 19 έχουν καλυφθεί και στα κρεβάτια απλής νοσηλείας για κορονοϊό από τα 46 έχουν καλυφθεί τα 41. Ας ακούσουμε τον κύριο Νταφούλη. Σύστημα υγείας φαίνεται ότι δεν αντέχει άλλο. Ήδη από τη χθεσινή εφημερία τα κρεβάτια απλής νοσηλείας είναι, νοσηλεύονται 41 ασθενείς από τα 46 και τα κρεβάτια μεθ COVID, που μόνο μεθ COVID πλέον έχει το Γενικό Νοσοκομείο, δεν έχει απλές μεθ, είναι 19 από τα 20. Χρειάζεται άμεσα επίταξη στο ιδιωτικό τομέα, όλος ο ιδιωτικός τομέας να πάρει μέρος σε αυτή τη μάχη με επίταξη. Επίταξη των ιδιωτών γιατρών. Εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε από τα νοσοκομεία της πόλης και από τα κέντρα υγείας δομές όπως η αρρωγή. Δεν φτάνει το προσωπικό εδώ. Μεγάλο τμήμα του προσωπικού βγαίνει σε καραντίνα με αποτέλεσμα και τα σενάρια που συζητάνε για την αρρωγή, δεν μπορεί αυτό να γίνει από τα δημόσια νοσοκομεία, από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που δεν φτάνουν και κάθε μέρα λιγοστεύουν λόγω ότι βγαίνουν θετικοί ή έρχονται σε επαφή από τις οικογένειές τους, από το νοσοκομείο, από οπουδήποτε με θετικά κρούσματα και βγαίνουν σε καραντίνα.
Χρειάζεται όποιος γιατρός είναι διαθέσιμος ή το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση, με μια απλή δήλωση, με τα τυπικά προσόντα, πτυχίο, ειδικότητα, να τους διορίσει, όπως έχει κάνει με τις 300 θέσεις της ΜΕΔ. Η κατάσταση στα κέντρα υγείας και εκεί είναι πάρα πολύ κακή. Υπάρχουν ελλείψεις υλικών, γάντια φοράνε τα νάιλον, όχι τα κανονικά γάντια, δεν υπάρχουν. Ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας που δίνονται με το σταυγονόμετρο είναι μεγάλες. Δεν μπορεί, αυτή τη στιγμή χρειάζεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όλος αυτός ο πληθυσμός της υπαίθρου να εξετάζεται από τους γενικούς γιατρούς. Δεν μπορεί αυτοί να μετακινούνται συνεχώς και να καλύπτουν τρύπες στα νοσοκομεία. Οπότε ανακεφαλαιώνω επίταξη τώρα του ιδιωτικού τομέα και των ιδιωτών γιατρών με τις αποδοχές του δημοσίου. Ακούσαμε τον κύριο Νταφούλη, Νίκο Νταφούλη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας Νόμου Λάρισας, και τα δημοσιεύματα από τον τοπικό τύπο, από τη Λάρισα Net, ότι 19 από τις 20 κλίνες μεθ COVID έχουν καλυφθεί και τα 41 από τα 46 κρεβάτια απλής νοσηλείας. Αυτά τα δημοσιεύματα φέρανε πριν από λίγα δευτερόλεπτα και την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Ουσιαστικά είναι μια ανακοίνωση του διοικητή, του κυρίου Γρηγόρη Βλαχάκη, του διοικητή του Πανεπιστημίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ότι υπάρχουν 46 κλίνες για θετικά περιστατικά COVID, 16 για ύποπτα και 20 κλίνες μεθ, και αυτό δείχνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την νοσηλεία και δεν υπάρχει καμία αδυναμία εφημερίας από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.